Η Ιρλανδία πρόκειται να μειώσει σημαντικά τα επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας για τους πρόσφυγες από την Ουκρανία. Από την 1η Σεπτεμβρίου, οι εβδομαδιαίες κρατικές πληρωμές προς τους πρόσφυγες θα μειωθούν από 232 ευρώ την εβδομάδα σε μόλις 38 ευρώ και 80 λεπτά την εβδομάδα. Η απόφαση έχει επικριθεί από τα κόμματα της αριστεράς, τα οποία ισχυρίζονται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση της παιδικής φτώχειας και τελικά ισοδυναμεί με πολιτικό αντιπερισπασμό από άλλα εσωτερικά προβλήματα. Λοιπόν, η άμεση επίπτωση θα είναι μια δραματική αύξηση της παιδικής φτώχειας σε αυτή τη χώρα. Γνωρίζουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ουκρανών προσφύγων που βρίσκονται εδώ είναι γυναίκες με τα παιδιά τους, οπότε είναι πραγματικά μια αρκετά ιδιαστική κίνηση, μια αρκετά κοινική κίνηση από την κυβέρνηση. Τα επιδόματα για τα παιδιά θα είναι 29 ευρώ και 80 λεπτά την εβδομάδα. Το μέτρο θα επηρεάσει 19.000 πρόσφυγες, παρόλο που σχεδόν 80.000 Ουκρανοί έχουν μετακομίσει στην Ιρλανδία από την αρχή του πολέμου με τη Ρωσία τον Φεβρουάριο του 2022. Με τη μείωση των πληρωμών, η Ιρλανδία θα πλησιάσει το ποσό που καταβάλλεται στη Γαλλία, όπου οι φιλοξενούμενοι πρόσφυγες λαμβάνουν 47 ευρώ και 60 λεπτά την εβδομάδα. Οι μη φιλοξενούμενοι πρόσφυγες λαμβάνουν 99 ευρώ και 40 λεπτά την εβδομάδα. Στη Γερμανία το εισόδημα του πολίτη καθορίζεται σε 563 ευρώ το μήνα, ενώ η πληρωμή για τα παιδιά ανέρχεται σε 471 ευρώ τον μήνα, λίγο κάτω από 120 ευρώ την εβδομάδα. Η Ιρλανδική κυβέρνηση λέει ότι η προτινόμενη μείωση των επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας φέρνει τη χώρα σε ευθυγράμμιση με τα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια κίνηση που κάνει δύο πράγματα: να μας βάλει στην ίδια βάση με τους Ευρωπαίους ομολόγους μας σε όλη την Ένωση, αλλά και να διασφαλίσει ότι οι Ουκρανοί δικαιούχοι προσωρινής προστασίας εδώ είναι όλοι στην ίδια βάση. Έτσι δεν εξαρτάται από το πότε έφτασε κάποιος στην Ιρλανδία, όλοι θα έχουν το ίδιο δικαίωμα. Οι αλλαγές είναι πιθανό να αποθαρρύνουν πολλούς πρόσφυγες από το ενδεχόμενο να μετακομίσουν στην Ιρλανδία, καθώς η έλλειψη στέγη στην Ιρλανδική οικονομία εξακολουθεί να αποτελεί δύσκολο πρόβλημα για την κυβέρνηση να το λύσει. Αυτή η απόφαση της Ιρλανδικής κυβέρνησης να μειώσει τα εβδομαδιαία επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας σε πρόσφυγες από την Ουκρανία πάνω από 200 ευρώ την εβδομάδα σε λίγο πάνω από 38 ευρώ την εβδομάδα φαίνεται να στέλνει ισχυρό μήνυμα. Είναι ότι εκεί που υπήρχε κάποτε μια πολυθερμή Ιρλανδική υποδοχή για τους πρόσφυγες από την Ουκρανία, αυτή η υποδοχή αρχίζει τώρα να κρυώνει. This is Ken Murray for Euronews at the Department of Integration in Dublin.